Χάβη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Ναι, καλά, φίλε. Καλά, ε. Σε βρίσκουμε εκεί στη Μοραλέχα, σωστά το λέω? Ναι, ναι. Τώρα είμαι εδώ στο σπίτι και σήμερα δεν έχω προπόνηση. Κάνω άλλο δουλειά τώρα. Δεν μου λες, πού αγωνίζεσαι τώρα, σε ποια ομάδα? Η ομάδα είναι Κόρια, είναι γάμα εδώ και είναι μια ομάδα που θέλει να ανεβάσει τώρα. Και εκεί δουλεύουμε. Και είμαι δίπλα εδώ στο σπίτι και εγώ κάνω τώρα λίγο μάθημα για προπονητές και κάτι τέτοια μαζί. Και, ναι. Αυτό είναι σε Γκούντα Μπέ ή πιο χαμηλά? Σε Τερθέρα. Εδώ Τερθέρα. Είναι, ναι. Τερθέρα. Ναι, Τερθέρα. Ναι. Είναι μια ομάδα που είναι κοντά πάντα για να ανεβάσει. Και ήθελε να έχει άλλο βήμα να ανεβάσει και γι' αυτό μου πήρε τηλέφωνο. Εσύ που είσαι εδώ δίπλα, είσαι στο σπίτι. Και στο τέλος ήμουν εδώ. Ναι. Εντάξει, είσαι σε καλή κατάσταση πάντως. Εξακολουθείς να γυμνάζεσαι, δεν έχεις πρόβλημα εσύ. Ποτέ δεν είχες άλλωστε. Ναι, αυτό είμαι, εγώ είμαι μια χαρά. Αλλά η ομάδα τώρα βλέπει λίγο ηλικία και δεν κοιτάξει πώς είσαι. Αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι έτσι, τι να κάνουμε. Θα μπορούσες, Χάβη, να... Είσαι στα 34, δεν είσαι πολύ μεγάλος ακόμη και εσύ πάντοτε ήσουν πολύ προσεκτικός στη ζωή σου, την εξωγηπαιδική. Θα μπορούσες να παίζεις σε μεγαλύτερο επίπεδο ακόμη, πιστεύεις? Δηλαδή σε κάποια μεγαλύτερη κατηγορία, ίσως και στην Ελλάδα, σε κάποια ομάδα, είτε πρώτη είτε δεύτερη εθνική. Ναι, εγώ είμαι μια χαρά. Τώρα πέρσι έπαιξα στο Κιχουέλο και μου είπαν πάλι και αυτό. Λέει, μαλάκα, εσύ τρέχεις παραπάνω από τις μικρούς, λέω. Εγώ έχω ακόμα όρεξη, φίλε. Άμα έχω όρεξη, το σώμα μου ακόμα μπορεί. Αλλά το θέμα είναι, ποδόσφαιρο τώρα είναι λίγο business και κοιτάξει λίγο ηλικία και λεφτά και δεν κοιτάξει άμα είναι καλό ή κακό ποδοσφαιριστής. Λίγο, όχι όλη τη ομάδα, αλλά το περισσότερο. Και παράλληλα... Εγώ είμαι σε καλή κατάσταση, είμαι ακόμα μια χαρά, δεν έχω τραυματία. Πιστεύω να ξεκινήσω έτσι και είμαι μια χαρά. Και θα ακολουθήσει η καριέρα προπονητή μετά? Ναι, τώρα ξεκινάω το μάθημα, να κάνω το μάθημα γι' αυτό και κάνω μαζί αυτό, παίξω ακόμα και κάνω το μάθημα για μετά. Μπορεί ίσως κάνω άλλα πράγματα, αλλά το ιδέα είναι αυτά. Μάλιστα. Φαντάζομαι έχεις πληροφορηθεί ότι είσαι ένας άλλος συμπαίκτης σου και καλός σου φίλος και συμπατριώτης σου, ο Κόκε, στην ίδια πάνω κάτω ηλικία με σένα, έβαλε τέλος στην καριέρα του. Φαντάζομαι το έμαθες, το πληροφορήθηκες. Ναι, κάτι άκουσα και διάβασα και δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, αλλά εντάξει. Καθένα έχει το δικό τους λόγο και καθένα έχει διαφορετική ζωή. Και πιστεύω αυτός δεν το λέει σε μια μέρα, τώρα τελειώνω. Σίγουρα είναι κάτι που το έχει στο μυαλό χρόνο και ίσως κοιτάξει και βλέπει το καλύτερο για αυτός. Αλλά είναι δικό τους λόγο. Εγώ ακόμα νιώθω μια χαρά, τρέχω, είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν βλέπω ακόμα αυτό. Εγώ ακόμα έχω δύναμη για χρόνια. Ναι, θα παίξει δηλαδή 2-3 χρόνια τουλάχιστον ακόμη. Μέχρι το σώμα μου λέει σταμάτα. Ναι, εγώ μέχρι να πεθάνω. Ναι, ναι. Σωστό. Δεν μου λες, μιας και αναφερθήκαμε και στον Κόκε, Χάβη, είναι ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες σου, ήταν ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχες στον Άρη τα χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα? Ναι, έχει πολύ καλή ποιότητα και τέτοια. Αλλά ο θέμα είναι δεν προσέχει πολύ αυτό. Δεν προσέχει. Μας το παραδέχτηκε χθες που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή. Ναι, μας το παραδέχτηκε. Τον είπαμε πολλές φορές, προσέχετε λίγο, φιλέ. Και άμα είσαι σε καλύτερη κατάσταση, είναι καλύτερο για σένα. Αυτός κάποια στιγμή προσέχει, άλλο όχι. Και το σώμα είναι διαφορετικό σαν για μένα. Εγώ μπορώ να φάω όλα. Και δεν έχω πρόβλημα, δεν παίρνω κιλά. Αυτός μπορεί, βλέπει λίγο σαλάτα και παίρνει κιλά. Κάθε σώμα είναι διαφορετικό. Κάποιος μπορεί, χρειάζεται να προσέχει παραπάνω και εγώ λίγο, αλλά είναι και στο μυαλό. Είναι δύσκολο να βλέπεις άλλος μπορεί να τρώει, να κάνει ό,τι θέλει και δεν έχει πρόβλημα και εσύ πρέπει να προσέχεις μια μέρα που κάνεις λίγο πλάκα και... Αλήθεια, είναι δύσκολο. Αλήθεια, ένας άλλος συμπαίκτης σου, μιας και σε έχουμε τώρα, Χάβη, ο Τόνιο Κάλβο συνεχίζει, παίζει ποδόσφαιρο, πού είναι? Έχουμε καιρό να ακούσουμε νέα του. Πέρσι ήταν στην Πέρεια, αυτό το ξέρω. Τώρα δεν ξέρω πού είναι, το έχασα, δεν ξέρω τώρα τι έκανε και αυτός έχει προϋποιότητα, αλλά δεν ξέρω τι κάνει στο τέλος. Πάει ένα, πάει άλλο, δεν παίξει, δεν ξέρω, είναι...
Δύσκολη ζωή. Στον Άρη της Football League βλέπω, θα μπορούσε να παίξεις, Χάβη, στον Άρη της Football League. Φαντάζομαι πως ναι. Ποιος? Εσύ, oh. Εσύ, ναι. Έτσι πως ναι, είσαι τώρα, τη... σήμερα. Ναι, και τη Super League. Εγώ έπαιξα με ομάδας Α και εδώ παίξαμε φιλικό με ομάδες με πιο μεγάλες από εμάς και το σκερδίσαμε και... Και εγώ ακόμα βλέπω, όλοι μου λένε, μαλάκα, εσύ πρέπει να παίξεις σε άλλη κατηγορία, πιο παραπάνω από Β και σε γούντα Β και σε γούντα... Λέω, ναι, αλλά ποδόσφαιρο είναι έτσι, δεν έχεις την ευκαιρία να πας καμία ομάδα και μετά σε βλέπει, α, μαλάκα, γιατί δεν μου παίρνεις τηλέφωνο, εμείς, να έρθεις με εμάς, λέω, μαλάκα, εδώ σε έπαιρνα, δεν με σηκώνεις, τι να κάνω τώρα. Μάλιστα. Και στο τέλος δεν θέλω να είμαι σαν κάθε καλοκαίρι που περιμένει μέχρι τέλος και στο τέλος ό,τι έχεις. Λέω έχω αυτή η ομάδα. Έχει... Και είσαι και κοντά στο σπίτι σου. Και είσαι και κοντά στο ναι, σπίτι είμαι σου. Δίπλα στο σπίτι, κάνω το μάθημα. Έχει πρότασεις αλλά δεν ήταν πολύ καλές για να πάω έξω με οικογένεια, σχολείο, σπίτι και αυτά. Άμα είναι καλά λεφτά βέβαια φεύγω και εντάξει τι να κάνουμε. Αλλά δεν είναι τόσο καλή για να λέω... Πάλι αλλάξουμε όλα και τα παιδιά είναι χαρούμενοι εδώ και γι' αυτό έκατσα εδώ. Μάλιστα. Έχεις μάθει φαντάζομαι ότι ο Άρης προγραμματίζει ένα πολύ σπουδαίο φιλικό τις επόμενες μέρες με τη Boca Juniors, την πολύ σπουδαία ομάδα από την Αργεντινή. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι το δεύτερο μετά από εκείνο το πρώτο στο οποίο είχες πάρει και εσύ μέρος. Ναι, θυμάσαι εκείνη τη βραδιά, Χάβη. Ναι, βέβαια. Πώς να σε χάσω αυτό. Ήταν φανταστικό. Είναι το ατμόσφαιρα, το παιχνίδι, οι παίκτες που παίξαμε μέσα στο γήπεδο και στον Άρη και στο Βόκα ο κόσμο, το χαρά το κόσμο του βλέπεις εκεί και άμα χάσεις και άμα κερδίσεις είναι, αυτό είναι ανάποδα, αυτό είναι διαφορετικό, δεν κοιτάξουμε αυτό. Είναι σαν πάρτι, σαν φιέστα λέμε εμείς για οπαδούς και για παίκτες. Γιατί και για εμάς είναι πολύ ωραίο να παίξουμε τέτοιες αγώνες με τέτοιες παίκτες. Και για τον κόσμο που είναι περάσει πολλές δυσκολίες, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στη ζωή. Μια βραδιά που σίγουρα θα είναι όλοι χαρούμενο και σε χάσει η πρόβλημα που έχει κάθε ένα στο σπίτι και στη ζωή, σίγουρα. Ναι. Τον Άρη φαντάζομαι τον παρακολουθείς όποτε μπορείς, έτσι δεν είναι? Μαθαίνεις, ρωτάς, έχεις φίλους πάρα πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, κοιτάξω εφημερίδα, σε ρωτάω κάποιους φίλους, βλέπω από ίντερνετ, ό,τι μπορώ και μιλάμε κάποιον. Είναι και ο Νέτο, είναι και ο Νέτο άλλωστε εδώ στην ομάδα ακόμη. Ναι, αυτό το βλέπω και άκουσα και αυτός τελειώνει φέτος, πάλι κάτι τέτοια διάβασα και βλέπω. Καθένα βλέπει και κοιτάξει το στόμα. Εγώ έχω όρεξη, έχω δύναμη, δεν κοιτάξω ακόμα να τελειώνω εγώ, ακόμα και ξέρω πώς είμαι. Εγώ κοιτάξω όλα πράγματα ακόμα. Ναι, ναι. Εκείνα τα 5 χρόνια που έπαιξες στον Άρη, θεωρείς, Χάβη, ότι ήταν τα καλύτερά σου χρόνια ποδοσφαιρικά? Βέβαια, εγώ μεγάλωσα σαν ποδοσφαιριστής εκεί. Και σαν άνθρωπος, γιατί εγώ ήμουν στη Βαρκελόνη, ναι βέβαια, εκεί έμαθα πολλά ποδόσφαιρο. Αλλά μεγάλωσα εκεί, σαν παίκτης, έμαθα και μετά ξεκινάω την καριέρα στην Ελλάδα και το δικό μου, γιατί μεγάλωσα πάλι λίγο παραπάνω, άλλο βήμα και παίξω Super League πολλά χρόνια, παίξουμε UEFA πολλά χρόνια. Εκεί μεγάλωσα σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος. Έμαθα πολλά πράγματα, κακές και καλές. Και βλέπουμε πράγματα που πολλές ποδοσφαιριστές που παίξει εδώ στην Πρεμιέρα δεν παίξει ποτέ στη UEFA και είναι πάρα πολύ καλές παίκτες. Αλλά εμείς έχουμε τέτοια τύχη. Παίξουμε, κάνουμε χαρούμενοι στο κόσμο και εμείς είμαστε χαρούμενοι για να παίξουμε τέτοιο τουρνουά. Και αυτό κοιτάξουμε, αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει. Εκεί μεγάλωσα σαν ποδοσφαιριστή, το είπα πολλές φορές. Και την οικογένειά μου εκεί μεγάλωσα. Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Και μάλιστα δεν έπαιξες μόνο στον Άρη 5 χρόνια, αλλά έχεις σημειώσει, έχεις πετύχει, Χάβη, και μερικά από τα πολύ, πολύ κρίσιμα γκολ και σημαντικά γκολ για τον Άρη εκείνα τα χρόνια. Ναι, αυτό μου είπα πολλές φορές στον κόσμο, όχι μόνο από τον Άρη. Μου είπε, εσύ δεν κάνεις πολλά γκολ, αλλά το κάνεις σημαντικές. Λέω, είναι καλύτερο έτσι. Γιατί άμα κάνεις πολλές και δεν σημαίνει πολλά, δεν το βλέπει ο κόσμος και εγώ δεν το βλέπω ίδιο. Άμα κάνεις λίγο και κάνεις πολύ σημαντικές, είμαι πιο πολύ χαρούμενος. Ποιο ξεχωρίζεις από αυτά τα γκολ? Δεν ήταν πολλά βέβαια, εντάξει, όπως είπες και εσύ, δεν έβαζες 10-15 γκολ τη σεζόν, αλλά έβαζες λίγα και καλά.
Ναι, εγώ αυτό που θυμάμαι είναι το Αλέτικο, που ήταν και γκολ, καλό γκολ και, ναι, και σημαντικό. Το ΠΑΟ που παίχτηκε, που κερδίσαμε εκεί πολλά χρόνια, εκεί μέσα. Ναι. Αυτός δύο το έχω στο πιο μέσα στο μυαλό, γιατί όχι μόνο από το γκολ και από τη σημασία που έχει το γκολ. Γιατί είναι δύο βράδια που είναι δύσκολο να κερδίσεις και το κάνουμε. Δεν το πιστεύει πολύ κόσμο και εμείς το πιστεύουμε και το κάνουμε. Μιας και το έζησες, Σάβη, τι θα σημαίνει αυτό το φιλικό για την Μπόκα, για αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα στον Άρη? Είναι πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα, 13 τον αριθμό, 13 νέοι παίκτες. Θα τους βοηθήσει να καταλάβουν τι ακριβώς είναι Άρης, τι σημαίνει Άρης? Βέβαια. Αυτό σημαίνει... εκεί καταλαβαίνει τι είναι Άρης. Είναι μια ομάδα που βίδα παίξει με ένα από τις μεγαλύτερες ομάδες στο κόσμο, που έχει ιστορία. Και ήρθε εκεί για να παίξει εκεί, γιατί σίγουρα το θυμάσαι, ο άνθρωπος από τη Βόκα σίγουρα θυμάσαι που είναι αυτή τη μέρα που παίξαμε με Βόκα. Και θέλει να πάει εκεί για το ατμόσφαιρα, για την πόλη, για την ομάδα. Και εκεί κοιτάξει τι σημαίνει Άρης για το κόσμο και για την Ελλάδα. Μόλις βλέπει το στάδιο full, θα βλέπει δεν είναι ομάδα για Β, αλλά τώρα είναι εκεί και είναι, αυτό είναι το πρόσωπο κάποια στιγμή. Αλλά για να κοιτάξει είναι μεγάλη ομάδα και άμα είναι στη Β και η Γ. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι φέτος, βέβαια δεν ξέρω αν γνωρίζεις και πολλά πράγματα, ήρθε η ώρα ο Άρης να επιστρέψει στη Super League, Χάβη? Εγώ περιμένω να ανεβάσει. Όλοι περιμένει και όλοι πιστεύει να ανεβάσει. Το θέμα είναι μετά πρέπει να παίξεις τρεις αγώνες. Γιατί σε κάποιος αγώνας στο χαρτί πρέπει να το κερδίσεις εύκολο και μετά είναι δύσκολο. Γιατί πρέπει να παίξεις. Ο γήπεδος κάποια στιγμή είναι χάλια. Ο άλλος ποδοσφαιριστής που παίξεις με την άλλη ομάδα παίξει full με σένα πάντα, γιατί είσαι μεγάλη ομάδα και πρέπει να δώσεις πάντα εσύ το 100%, γιατί άμα δεν δώσεις 100% και το άλλο δίνει το 100% ή το 150%, σε κερδίσει. Είναι όρεξη. Είναι... Και μετά, άμα έχεις το ίδιο όρεξη, μετά είναι το ποιότητα. Και άμα το γήπεδο δεν είναι καλό, που βλέπεις εκεί πολλές υπάρχεις, πρέπει να δώσεις το όρεξη πάντα. Αυτό το πρώτο. Το καραστήρες. Μετά... Εσύ το είχες αυτό πάντως. Ήσουν ένα από τους παίκτες που... έμπαινε στο γήπεδο και αυτός το αναγνωρίζει νομίζω ο κόσμος, έδινες πάντα το 100%. Εγώ τον είπα όλη τη ομάδα που πήγα, πάντα με ρωτάει εσύ τι μπορείς να δώσεις στην ομάδα, λέω εγώ δουλειά. Πρώτο από όλα δουλειά και όρεξη. Αυτό πρώτο. Μετά μπορεί, έχω πολύ καλή βραδιά και κάνω 2-3 γόλ, 1 γόλ, 2 pass, 2 assist. Ή μπορεί άμα δεν κάνω αυτό, το δουλειά και το όρεξη πάντα. Γιατί αυτό βοηθάει σίγουρα ομάδα. Και μετά βλέπουμε άμα έχω καλύτερη ή χειρότερη νύχτα. Σωστά. Έχεις την τύχη, Χάβη, να συνεργαστείς με δύο πολύ σπουδαίους προπονητές. Ο ένας ήταν ο Έκτορ Κούπερ, τόσο στον Άρη όσο και στην Τουρκία, γιατί σε πήρε και στην Ουρντού Σπορ το 2012. Και ο Ερνέστο Βαλβέρδε, σημερινός προπονητής της ομάδας από την οποία αναδείχθηκες και είσαι ο παδός της Μπαρτσελώνα. Αισθάνεσαι, αν μη τι άλλο, τυχερός, έτσι δεν είναι, που είχες αυτούς τους δύο πολύ σπουδαίους προπονητές? Ναι, βέβαια, είμαι πολύ τυχερός που ήμουνα με αυτούς δύο μεγάλους προπονητές. Είναι διαφορετικό σύστημα, αλλά κάθε ένα έχει το δικό του δουλειά. Και τις δύο, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, είναι προπονητής που σε πιστεύει και σε προσέχει. Άμα έχεις κάποιο πρόβλημα, δεν κοιτάξει μόνο... Εντάξει, εγώ κοιτάξω πρώτο από μένα και μετά τις παίχτες, πώς είναι αυτά. Όχι, αυτό κοιτάξει πρώτο παίχτες, γιατί αυτός θέλει να είσαι full, να δώσεις αυτό που θέλει αυτός. Και άμα έχεις κάποιο πρόβλημα, πάει αυτός και προσπαθεί να βρίσκει το... πώς το λένε, το solution. Δεν θυμάμαι τώρα. Τη λύση. Αυτό. Και αυτό είναι το πρώτο που θέλω εγώ σε ένα προπονητή. Άμα εγώ πιστεύω σε προπονητή, θέλω το προπονητή πιστεύει σε μένα. Και άμα εγώ έχω κάποιο πρόβλημα, θέλω ο προπονητή δίνει το φάτσα από μένα. Γιατί άμα αυτός έχει κάτι πρόβλημα, εγώ θα δώσω τη φάτσα από αυτός. Ναι. Και αυτοί δύο μου δίνει αυτό.
και εγώ τους πιστεύω πολύ. Και μετά είναι και καλός προπονητής, βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ καλός προπονητής. Ένα με ποιότητα, πιο πολύ παίξει, και άλλο πιστεύει πιο πολύ στο φυσική κατάσταση. Κάθε ένας βλέπει τι έχει. Mm-hmm. Άμα έχεις παίχτε, όχι πολύ παίχτε με ποιότητα, να δουλεύεις στο φυσικό κατάσταση. Mm-hmm. Άμα έχεις παίχτε με πολύ καλή ποιότητα, να δουλεύεις με βάρα. Είναι... Mm-hmm. Είναι σημασία αυτό που έχει. Θα τα καταφέρει ο Βαλβέρδε στην Μπαρτσελόνα, τι πιστεύεις? Ναι, άμα μπορεί να δουλεύει καλά, ναι, αλλά εκεί είναι άλλο πράγματα. Γιατί εκεί άμα δεν κερδίσεις πάντα όλα, mm-hmm. φεύγει. Και μπορεί να δουλεύεις πολύ καλά και οι παίκτες δεν έχει καλή χρόνια και σκούπα και είναι έτσι. Είναι πολύ δύσκολο ομάδες. Μαδρίτη, Μπαρτσελόνη, τέτοιες ομάδες είναι πολύ δύσκολες. Mm-hmm. Κλείνοντας έτσι, Χάβη, για τον κόσμο που μας ακούει, τους φίλους του Άρη, θα ήθελες να τους πεις κάτι έτσι, μιας και τα ελληνικά σου είναι πολύ καλά και μπράβο που, που συνεχίσεις να τα μιλάς τόσο καλά. Ναι, εγώ προσπαθώ να μην το σε χάσω, γιατί εμείς και η οικογένεια μας αρέσει πολύ η Ελλάδα mm-hmm. και η Θεσσαλονίκη που μένουμε χρόνια και τα παιδιά που ξέρει και έμαθε ελληνικά και μεγαλώσει εκεί, της αρέσει πάρα πολύ και προσπαθούμε να μην χάσουμε αυτά, γιατί είναι δύσκολο να μάθει μια γλώσσα που είναι δύσκολη σαν ελληνικά mm. και δεν θέλουμε να το σε χάσουμε και είναι μια είναι από τη ζωή μας ένα μικρή δρόμο από τη ζωή μας mm. και Ελλάδα και Ισπανία είναι πάντα μέσα στη καρδιά μας mm-hmm. όπως μεγαλώσουμε εκεί και έχουμε πολλούς φίλους εκεί και θέλουμε να μιλήσουμε με αυτός να ξέρω πού είναι ο κόσμος εκεί στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο ο ποδοσφαίρο, εκεί βλέπουμε η ζωή πώς είναι και τα ναι. πράγματα πώς πάει. Και δεν θέλουμε να σε χάσουμε, γιατί εμείς πιστέψουμε εκεί σαν διακοπές ή μπορούμε να πιστέψω για ομάδα, για να παίξω. Μπορεί για να γυρίσει και ως προπονητής, γι' αυτό πρέπει να τα ναι, συνεχίσει να τα μιλάς στα ελληνικά. Και αυτό, γι' αυτό δεν... Ό,τι ξέρεις παραπάνω είναι καλό. Άμα δεν το ξέρει, δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά άμα το ξέρει, να μην το σε χάσει. Είναι δύσκολο. Mm. Στο γήπεδο θα σε δούμε κάποια στιγμή. Θα έρθει Ελλάδα. Τώρα έχει και τι υποχρεώσει με την ομάδα σου. Δεν είναι και εύκολο. Άμα πάω, εγώ τον είπα. Και όταν άλλε φορέ το κάνω. Mm. Πήγα εκεί στην Ελλάδα και πήγα να δω παιχνίδι άμα υπάρχει εκεί. Και άμα πάω εκεί στην Ελλάδα, κανονικά εμεί πάμε πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη που έχουμε παραπάνω φίλου και σαν οικογένεια εκεί έχουμε mm. και άμα υπάρχει παιχνίδι εμείς προσπαθούμε να πάμε και να τους δούμε γιατί μ' αρέσει να δω ποδόσφαιρο και πιο πολύ μ' αρέσει να δω στον Άρη που έμενα εκεί mm. και είναι έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάβη, που είχες το διάθεση να μας μιλήσεις εκεί από την πατρίδα σου. Να ευχηθούμε να είσαι υγιής, να συνεχίσεις να παίζεις ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια, να γίνεις ένας καλός προπονητής, μιας και ξεκίνησες και τα μαθήματα. Και φυσικά να μην ξεχνάς τον Άρη και κάποια στιγμή να σε δούμε και σύντομα, αν είναι δυνατόν, στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και σε όλη την οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια χαρά.